επίπεδο της ευγένειας του πολιτικού πολιτισμού αλλά και της αναφοράς στα ουσιώδη θέματα με τα οποία και ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Χριστοφιλοπούλου μας υποδέχθηκαν, είναι στη διάθεσή μας και από εδώ και πέρα για να δούμε τις πολιτικές στο χώρο. Δεν το λέω επειδή μερικές φορές σε αυτό το ανώτερο επίπεδο λείπει ο πολιτικός πολιτισμός, είτε στη Βουλή είτε έξω, αλλά γιατί είναι πράγματι κρίσιμη η εποχή για τη χώρα μας και γιατί χρειάζεται η δημοκρατική αλλαγή στην οποία έδωσε το μήνυμα ο λαός μας πριν από 3 μέρες. Η δημοκρατική, αν θέλετε, εντολή για ριζικές και ριζοσπαστικές αλλαγές σε μία για πρώτη φορά στη χώρα μας διακυβέρνηση της αριστεράς για την κοινωνική σωτηρία, χρειάζεται αυτή η μετάβαση να γίνει μέσα σε ένα απολύτως θετικό, προγραμματικό, πολιτικό και ανθρώπινο πλαίσιο με όλους τους κανόνες στους οποίους έχουμε συνομολογήσει και έχουμε και τον αντίστοιχο όρκο δώσει στη Βουλή και εδώ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η εντολή αυτή έχει μέσα της πολλά στοιχεία, έτσι όπως την έχουμε αντιληφθεί, πολλά στοιχεία από αυτά που αφορούν και στη δικιά σας δουλειά και στη δικιά σας υπόσταση σε αυτό το Υπουργείο και ως λειτουργών της δημόσιας διοίκησης γενικότερα. Είναι μια εντολή ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι να αισθάνονται και να λειτουργούν πράγματι ως δημόσιοι λειτουργείς για την εξυπηρέτηση του πολίτη και για την πλέον εύρυθμη λειτουργία των πολιτικών και της ίδιας της δημοκρατίας μέσα στη χώρα. Και να μην αισθάνονται είτε τη δαμόκλειο σπάθη των απολύσεων, των απομακρύνσεων και, και όλων των δεινών του πελατειακού κράτους. Επίσης να μην αισθάνονται την καταπίεση από στρατιές παρατρεχάμενων συμβούλων και άλλων, θέμα στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης θετικά αναφέρθηκε και είχε δώσει δείγματα γραφής όταν κάναμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ως προς αυτό, αλλά βέβαια δεν ήταν έτσι η κατάσταση παντού, μην κρυβόμαστε, αλλά να γνωρίζουν όλοι ότι μπορούν άξια να αναλυθούν με βάση τα προσόντα τους και την προσφορά τους στις ανώτατες θέσεις της διοίκησης και να είναι συλλειτουργοί, συμμέτοχοι και συνδιαμορφωτές των πολιτικών οι οποίες ασκούνται στη χώρα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα διαφορετικό κλίμα, αν θέλετε, το οποίο θα πρέπει όλοι μαζί, σε όλη τη δημόσια διοίκηση, να εμπνεύσουμε. Επίσης, βεβαίως είναι και μία εντολή για ανθρώπους οι οποίοι θεώρησαν και θεωρήσαμε και εμείς μαζί με αυτούς ότι αδικήθηκαν και ότι κατά τρόπο ο οποίος δεν περιλαμβανόταν στην περιγραφή και στην ουσία του συντάγματος βρέθηκαν έξω από τις δουλειές τους, να βρεθεί ο τρόπος όσο πιο γρήγορα γίνεται να επανακάμψουν. Και γιατί η απέτηση η οποία υπήρξε από τους δανειστές μας σε αυτό το πόλεμο το πενταετή πλέον, δεν μιλάμε για 1 χρόνο, για 2 χρόνια, που οι συνέπειες του τις καταλάβαμε όλοι μας, καθένας στο μέτρο του. Η απέτηση για να υπάρξει δημοσιονομικό όφελος τελικά σε βάρος και των πιο αδύναμων κατηγοριών που κατά συνθήκη δεν θα είχαν και τη δυνατότητα, είτε διότι δεν μπορούν να μιλήσουν όπως εμείς στα δελτία των 8 ή αλλού για να βάλουν τα δίκια τους στην κοινή γνώμη. Η απέτηση για απομάκρυνσή τους είτε από τα σχολιά, οι φύλακες των παιδιών μας, είτε οι καθαρίστρες, είτε αλλού αλλού, να μην πω κατηγορίες. Αυτή η απέτηση ήταν κάτι το εντελώς άδικο και κυρίως δημιούργησε και μία κατάσταση έτσι ανασφάλειας, θα μπορούσε να πει κανείς, και σε όλο το υπόλοιπο δυναμικό. Από την πλευρά μας, και γι' αυτό πήραμε αυτή την λαϊκή εντολή,
θα κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε η χώρα ομαλά, με βήματα, με οδικό χάρτη, με ιππιότητα, αλλά ταυτόχρονα με αποφασιστικότητα σε όλα τα κέρια σημεία του προγράμματός μας να προχωρήσει, να προχωρήσουμε χωρίς ρήξεις αλλά και χωρίς υποχωρήσεις σε όλα τα διακυβεύματα και σε όλα τα μεγάλα προβλήματα και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν μπροστά στη χώρα. Δεν πολιτικολογώ και επιτρέψτε μου να πω, αλλά είναι πράγματι ανώτατο το επίπεδο και το μορφωτικό και το επαγγελματικό στο οποίο αναφέρομαι, για να σας πω ότι για τη χώρα δεν υπάρχει κανένα μέλλον με οποιοδήποτε οικονομικό πρόγραμμα, είτε αυτό της παρούσης κυβέρνησης, είτε άλλων κυβερνήσεων, και με οποιοδήποτε διοικητικό πρόγραμμα, είτε αυτό της νέας, είτε της παρελθούσης κυβέρνησης, κανένα μέλλον δεν υπάρχει, εάν είμαστε υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουμε 5 χρόνια μετά την καταστροφή που έχει γίνει αυτό το μη βιώσιμο χρέος της χώρας. Θα πάρουμε όλα τα μέτρα, θα συζητήσουμε έτσι ώστε με κατανόηση και από κοινού να υπάρξουν αυτές οι συμφωνίες που θα γίνει δυνατόν να μιλάμε για μια εξυπηρέτηση ενός πάμε πολύ τώρα μικρότερου στο μέρους πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί θα μιλήσει ο κύριος Σταθάκης. Αφήνουμε τον νομίζω ότι έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Βούτση, βεβαίως.